Κύπρος. Το χρυσοπράσινο φύλλο στην θάλασσα. Το όμορφο νησί της Αφροδίτης. Πόλοι το ζηλεύουν και όλοι το επιβουλεύονται. Εκεί βρεθήκαμε και εμείς το πενθήμερο 7 με 11 Μαΐου με την αποστολή Άγιος Παΐσιος 2022. Πρώτη μας στάση Ιερά Μονή Μαχαιρά για προσκύνημα. Λόγω της προκεχωρημένης όρασης οι μοναχοί μας ανοίγουν μόνο το παρεκκλήσιο, όπου βέβαια δεν υπάρχει η πρωτότυπη εικόνα, αλλά εμείς το τάμα μας το κάναμε προσκυνώντας έστω και το αντίγραφό της. Μετά την προσκύνηση ο αρχηγός της εκδρομής ΣΕΠΙ70 Υπήρου και ξεναγός θρησκευτικού τουρισμού και προσχηματικών πυρηγήσεων κ. Νίκος Σουτόπουλος μας μίλησε για το εσωτερικό της εικόνας και του μοναστηριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τους είπαμε καλό για την Μονή και την Παναγία. Σκεφτείτε ότι τώρα θα πάμε στη Μονή και κοντά κάποια ώρα. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να δούμε την ιδέα, αλλά αυτό αφού είναι κλειστή, δεν γίνεται. Θα διαβάσουμε εδώ, θα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, προσκυνάμε και ευχαριστούμε πολύ. Σηκώνονται πιο πολύ, ξεκινάμε να το σπίτι. Ναι, σηκώνονται πιο πολύ, ξεκινάμε να το σπίτι. Να, πλάμε. Πάμε.
Αν φτάσουμε τα μεσάνυχτα στη Μονή, εκεί που θα είναι καλά. Παρόλα αυτά το πρώτο μοναστήρι άνοιξε. Το δεύτερο είναι σίγουρο ότι θα ανοίξει και θα μας δεχτεί. Αυτό πειραμίδι. Αυτό πειραμίδι. Αυτά δεν γίνονται. Γίνονται αυτά. Μάτε τους έντες. Ήταν καλή. Ως ένα σύντομο ιστορικό για την Ιερά Βασιλική και Σταυρογεπιακή Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, θα λέγαμε ότι αυτή βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της αεροσειράς του Τρόδους, σε υψόμετρο 870 μέτρων, κοντά στην κορυφή Κιόνια, 1423 μέτρα. Είναι χτισμένη σε μια όμορφη, κατάφυτη από πεύκα βουνοπλαγιά που καταλήγει στο χήμαρο Παιδιαίο. Ονομάζεται Βασιλική γιατί χτίστηκε με βασιλική βοήθεια και Σταυροπηγιακή γιατί κατέστη εκκλησιαστικά αυτοδιοίκητη, γεγονός το οποίο συμβολίζεται με την τοποθέτηση σταυρού στα θεμέλια της. Η μονή είναι αφιερωμένη στην Παναγία και πανηγυρίζει στα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με μια προφορική παράδοση κατά τον καιρό της οικονομαχίας, τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα, ένας ασκητής έφερε από την Κωνσταντινούπολη στην Κύπρο την εικόνα της Παναγίας της Αγιοσορίτισσας και καταστάθηκε σε μια σπηλιά στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι. Αυτή η εικόνα, η οποία θεωρείται ότι είναι μία από τις 70 εικόνες της Παναγίας που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς, βρισκόταν πάνω από την Αγία Σωρό, δηλαδή την Αγία Αισθήτα, το φόρεμα και την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, στο ναό της Παναγίας της Βλαχέρνης. Αυτό το ιστορικό γεγονός ενισχύεται από την επιγραφή Αγιοσορίτισσα πάνω στην εικόνα, η οποία αργότερα τροποποιήθηκε σε Μαχαιριώτισσα. Μετά την κοίμηση του ασκητού, η εικόνα ξεχάστηκε και οι βάτοι κάλυψαν την είσοδο της σπηλιάς μέχρι τον 12ο αιώνα, όταν η Παναγία με θαυματουργικό τρόπο έδωσε ένα μαχαίρι στους οσίους ασκητές Νεόφυτο και Ιγνάτιο για να κόψουν τους βάτους και έτσι να βρουν την εικόνα, με την οποία ονομάστηκε Μαχαιριώτισσα. Οι δύο αυτοί πατέρες αποφάσισαν να ανεγείρουν μοναστήρι το οποίο θα λειτουργούσε σύμφωνα με το κοινοβιακό πρότυπο που ακολουθούσαν τα μεγάλα μοναστικά κέντρα της εποχής. Για τον λόγο αυτό μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησαν τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό και του εξέδεσαν την επιθυμία τους. Ο φιλόχρηστος αυτοκράτορας όχι μόνο τους χορήγησε τα απαραίτητα χρήματα, αλλά δώρησε στο νέο μοναστήρι το βουνό στο οποίο θα ανεγειρόταν μαζί με τη γύρω περιοχή. Επίσης έδωσε το σταυροπήγιο και το προνόμιο να είναι η μονή ελεύθερη και αφορολόγητη. Αυτά τα προνόμια αργότερα κατοχυρώθηκαν και από τους αυτοκράτορες Ισαάκιο και Αλέξιο της δυναστείας των Κομνηνών. Η μνήμη των ιδρυτών της μονής Μαχαιρά, Νεόφυτου, Ιγνατίου, Προκοπίου και Νείλου, εορτάζεται στις 13 Δεκεμβρίου. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαδέχτηκε η περίοδος της Λατινοκρατίας, με πρώτους τους Φράγκους και έπειτα τους Ανετούς. Αυτή η περίοδος ήταν για τον λαό και την Εκκλησία της Κύπρου ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Φράγκοι κατακτητές ίδρυσαν Λατινική Εκκλησία στην Κύπρο και εξαπέλυσαν κατά μέτωπο επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ιδιαίτερα έπληξαν τα μοναστήρια, των οποίων περιόρισαν τον αριθμό των μοναχών αλλά και παρενέβαιναν στα εσωτερική τους λειτουργία. Στις προσπάθειες αυτές αντιστάθηκε στεναρά ο Κυπριακός κλήρος. Το 1231 η Μονή πρόσφερε στην Εκκλησία δύο οσιομάρτυρες, τους Αγίους Γεράσιμο και Γενάδιο, οι οποίοι μαζί με άλλους 11 μοναχούς της Μονής Παναγίας της Καντάρας θανατώθηκαν από τους Λατίνους κατακτητές, αρνούμενοι να δεχθούν ως ορθά τα νόθα δόγματα των Λατίνων. Τους Λατίνους κατακτητές διαδέχθηκαν οι Τούρκοι, οι οποίοι εξουσίασαν το νησί για τρεις ολόκληρους αιώνες, 1571 ως 1878. Η περίοδος του κρατίας ήταν εξίσου δύσκολη με αυτή των Λατίνων, με εξαίρεση το ότι η Εκκλησία της Κύπρου ανέκτησε ξανά την ανεξαρτησία της. Η απάνθρωπη όμως συμπεριφορά και η φοβερή εκμετάλλευση των Τούρκων αξιωματούχων οδήγησε τον λαό σε κατάσταση εξαθλίωσης. Η Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά και σε αυτή την περίοδο συνέχισε την προσφορά της ως πνευματική και εθνική εστία και μαζί με τα υπόλοιπα μοναστήρια διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο να αναχαιτιστεί ο εξισλαμισμός και να διασωθεί η χριστιανική και ελληνική ταυτότητα των Κυπρίων υπόδουλων. Στο μοναστήρι λειτουργήσε σχολείο, στο οποίο διδάσκονταν τα γράμματα, οι τέχνες, η εκκλησιαστική μουσική και άλλα. Συνέβαλε επίσης την ανάπτυξη της παιδείας με την παραχώρηση γης για την ίδρυση της πρώτης ελληνικής σχολής του Παγκύπριου Γυμνασίου στη Λευκοσία, την ίδρυση εκπαιδευτερίων σε όλο το νησί και για την αγαίρεση λεπροκομείου.
Στα θλιβερά χρόνια της αυτοκρατίας, η Μονή Μαχαιρά ανέδειξε ένα από τα μεγαλύτερα αναστήματα της Εκκλησίας της Κύπρου στους τελευταίους αιώνες, τον ιερομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Τους Τούρκους κατακτητές αντικατέστησαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες, όταν το 1878 οι τελευταίοι αγόρασαν από τους πρώτους το νησί. Λίγα χρόνια μετά, το 1892, η Ιερά Μονή Μαχαιρά για δεύτερη φορά καταστράφηκε τελείως από την πυρκαγιά. Η πρώτη συνέβη και το 1530. Η εκβάθρον ενέγερση του μοναστηρίου τελείωσε το 1900. Μετά την ανεξαρτησία της νήσου το 1960, η Μονή Μαχαιρά, όπως όλες οι ανδρικές μονές της τότε εποχής, στην Κύπρο βρισκόταν σε παρακμή. Η ανάληψη της Ιγουμενίας όμως υπό του Αγιορείτιου Ιερομονάχου Αθανασίου το 1993 απετέλεσε σημαντικό σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της Μονής. Ο νέος Ιγούμενος ανακαίνισε εξ ολοκλήρου τη Μονή, μετατρέποντάς τη σε κοινόβιο κατά τα παραδοσιακά μοναστηριακά πρότυπα των αρχαίων κοινοβίων, τα οποία διασώθηκαν διαμέσου των αιώνων στο Άγιο Όρος. Αναγέρθηκαν καινούργιοι ναοί και παρεκκλήσια, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι για φιλοξενία, για διακονήματα, το σκευοφυλάκιο και άλλα. Μετά την εκλογή του πατρός Αθανασίου σε επισκόπου Λεμεσού το 1999, τον διαδέχθηκε ως ηγούμενος ο αρχιμανδρίτης Αρσένιος, ο οποίος συνέχισε το έργο του προκατόχου του. Βρήκε όμως απρόσμενο θάνατο μαζί με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο, επίσης πνευματικό τέκνο της Μονής, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στη θάλασσα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2004. Σήμερα η αδελφότητα παριθμεί περισσότερους από 20 μοναχούς, με τον ηγούμενο τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λίδρας, κύριο Επιφάνιο. Είναι σημαντικό να προσθεθεί ότι με πρωτοβουλία του Επισκόπου Αθανασίου, πατέρες από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επάνδρωσαν και επανλειτουργήσαν δύο μονές, του Τιμίου Προδρόμου στην περιοχή Μέσα Ποταμός και του Συμβούλου του Χριστού δυτικά της κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού. Παρά τις κατά καιρούς δοκιμασίες, η Ιερά Βασιλική και Σταυροπιακή Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά συνεχίζει την αδιάλειπτη πορεία της μέσα στους αιώνες. Η Μονή Μαχαιρά συνδέθηκε με τον απελευθερωτικό αγώνα της ΙΟΚΑ. Στον προαύριο χώρο της Μονής, πάνω στο βουνό, δεσπόζει το πελώριο άγαλμα του Σταυραϊτού της Κύπρου, εποπτεύοντας το νησί του του ήρωα Γλυγόρη Αυξεντίου, που κάηκε ζωντανός από τους Άγγλους, μετά από προδοσία μέσα στη σπηλιά που κρυβόνταν και η οποία απέχει περί τα 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι της Παναγίας, όπως μας περιγράφει ο κύριος Σουτόπουλος. Στον προαύριο χώρο, ακριβώς δίπλα από τη Μονή Μαχαιρά, και σε ένα φυσικό μπαλκόνι προς τον Παιδιαίο Χήμαρο, συναντάμε το γιγαντιαίο άγαλμα περίπου 3 μέτρων του Σταυραϊτού της Μονής του Μαχαιρά, του Γρηγόρη Αυξεντίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας η Μονή συνδέθηκε με τον απελευθερωτικό αγώρα εξαιτίας του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος συχνά έβρισκε καταφύγιο στους χώρους της. Μία φορά, μάλιστα, επιδίωξε και κατάφερε ένα εξαιρετικό τόλμημα να κεράσει ο ίδιος τον Άγγλο αξιωματικό, ο οποίος τον αναζητούσε και τον καταδίωκε, μεταφιεσμένος βέβαια σε μοναχό της Μονής. Κατόπιν όμως προδοσίας, αργότερα, από κάποιον τοπικό βοσκό, εντοπίστηκε στο κρυσφύγετό του κοντά στο μοναστήρι. Έδωσε μια τρομερή, γιγαντιαία, άνηση μάχη και μετά από πολύωρη μάχη, αφού άφησε τους συνεργάτες, συμμαχητές του να ελευθερωθούν, να παραδοθούν στον εχθρό, οι Άγγλοι έχασαν κάθε ελπίδα να το συλλάβουν ζωντανό και γι' αυτό με ελικόπτερο περιέλουσαν το κρυσφύγητο με βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό με ένα μαρτυρικό και ηρωικό θάνατο, που ήρθε στις 3 Μαρτίου του 1957. Εις μνήμην αυτού του ηρωικού γεγονότος πέρασε ως σύμβολο στην σύγχρονη ιστορία αντίστασης του κυπριακού λαού και γι' αυτόν τον λόγο εγέρθη αυτό το μεγάλο μνημείο, το άγαλμα του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, και κάθε χρόνο στις 1 Απριλίου το αποδίδουν ιδιαίτερες τιμές με κατάθεση στεμάνων τόσο από την ελληνική πρεσβεία εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, όπως βεβαίως και από την κυπριακή κυβέρνηση και την πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφήνουμε την Παναγιά, τη Μαχαιριώτισσα, για να ανηφορήσουμε στο τρόοδος στην Ιερά Μονή Παναγίας Κίκου,
όπου διανυκτερεύσαμε και εκκλησιαστήκαμε την επόμενη ημέρα. Μετά τον εκκλησιασμό οι αδερφοί μας ξενάγησαν τον Ιερό Ναό, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη και πλουσιότερη λειψανοθήκη Αγίων. Πάνω στο βουνό, ξέρω τρεις.
στα προφέτα τα υπηρεμόνους του Πόσιου Πιλάτου του Πόδωνος Αγιάμενου, και αν ασθάνονται την τίνα καταγραφάς, και αν εκπώντας τους ουρανούς και κάθε ζώνα με εκπληξιόν του Παρδός, και εκπάλλει με ερχόμενο τα δόξης κρίνα ζώντας με νεκούς, που της βασιλιάς του και εστιτέλος, και εις το πνεύμα πάγει, το Κύριον των ζωπιών, που εκ του Παρδός εκπορευόμενο, Πόσιου Πατρί, κυριώσει το σπίτι. Κουκικότησα. Που είναι καλυμμένη, ναι. Είναι καλυμμένη. Ναι. Αυτή είναι η Κουκικότησα, εδώ στο κέντρο. Θα μας πει ο Κουκικότησα και είναι καλυμμένη Παναγία. Παρατηρήστε εσείς καλά, λέει, και θα πάμε και μέσα που έχει τα Άγια Λείψανα. Δεν ξέρω αν υπάρχει με τόσα Άγια Λείψανα αλλού. Να έχουν τέτοιο θησαυρό τόσο πολύ. Έχουμε κι άλλα, όλα δεν τα έχουμε βγάλει όλοι. Ο τυχηγός Ακολούθησε το πρωινό που μας παρένθεσαν οι μοναχοί στο ιδιαίτερο χώρο που γεματίζουν οι επισκέπτες του μοναστηριού. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πνευματικό λόγο του πατέρα Μάξιμου. Χριστός Ανέστη, Χρήστο. Χριστός Ανέστη. Και το τσίπ είναι ωραίο το λατρόφερο, αυτό πράγμα. Δεν κυνήγει, είναι.
Έτσι, κρατήστε. Κοιτάμε. Για το πρώτο. Ναι. Βάλα δεύτερο. Τελευταία δεν σου κράζω. Εγώ. Εδώ τέλειωσε το πρωινό μας, αλλά έχουμε τη συνέχεια. Ρε πατρίδα, όταν μου λες θράκι. Τέλος ξεναγηθήκαμε στο Εκκλησιαστικό Μουσείο που υπάρχει στην Ιερά Μονή, όπου τόσο ο κύριος Σουτόπουλος, όσο και ο καθηγητής κύριος Πανός Βασίλειος, διδάκτορα αρχαιολογικού τουρισμού, αλλά και ο μοναχός πατέρας Βενέδικτος, μας μίλησαν για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Κυκότησας, καθώς και για το ιστορικό της Μονής. Εδώ είναι η κεντρική είσοδος. Α, ναι, από εδώ θα με φτάσει. Αλλά θα πούμε, είπε ο πάτερ, ότι θα πούμε το δρόμο. Μάλλον, κατεβείτε όλοι, όλοι κατεβείτε. Ναι, ναι. Πάμε στο μουσείο από εδώ πάνω. Ναι. Θα βρούμε το μουσείο μέσα. Και θα πούμε ότι είμαστε από τον γκρουπ όλοι, έτσι. Άμα σας... Αν μπορούμε σε 20 λεπτά, ο κύριος... Θα ήθελα να ξέρω, ξέρεις καλύτερα. Στην ιστορία της Μονής την ήξερα. Τα είπε, 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 πολλά.
Ξέρεις αυτό. Όταν πηγαίνα στις φοιτητικές αιστείες, στα ξενοδοχεία, στα σπίτια, του δίνανε τα κόλλα με την έννοια που έχετε εσείς στην Ελλάδα. Και γινόταν ένα κοινωνικό μήνυμα συγκρούσιο. Χρυσοτόπουλο, πείτε μας για λόγια για το ιστορικό της Μονής εδώ στην Παναγία της Κύκου και για τη θαυματική εικόνα της Παναγίας. Βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο της Βασιλικής και Σταυροπιακής Μονής Παναγίας του Κύκου, πάνω στο όρος Τρόδο της Κύπρου. Η ομώνυμη λοιπόν Μονή πήρε το όνομά της από τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας που καλλιτέχνησε, ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και είναι μια από τις τρεις. Η προηγούμενη ήταν στη Μονή Μαχαιρά και η τρίτη είναι στην Παναγία Σουμελά του Πόντου. Αυτή την υπόλοιπη εικόνα την ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η δε Μονή, ο κτήτορας της Μονής, είναι ο ερημίτης, μοναχός, Κύπριος, ο Ισαΐας, ο οποίος θεράπευσε την κόρη του αυτοκράτορα Αλέξου I του Κομνηνού, που έζησε στον 11ο αιώνα, και ως αντάλλαγμα για το δώρο που έκανε στην κόρη του, την υγεία της δηλαδή, έκτισε αυτή τη μονή. Η μονή όμως ξεχωρίζει για δύο άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Πέρα από την εικόνα, τη θεματουργική εικόνα της Παναγίας του Κύκου, του Ευαγγελιστή Λουκά, όπως σας είπα, πρώτον έχει ίσως μια από τις σημαντικότερες συλλογές λειψάνων, λειψανοθήκη λοιπόν, στον κόσμο. Έχει σχεδόν όλους τους γνωστούς Αγίους, να μην τους απαριθμίσουμε, που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και επίσης έχει ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά μουσεία πάλι στον κόσμο, τα πλουσιότερα, με εκκλησιαστικά αντικείμενα και ιερά, σκεύη και Ευαγγέλια κλπ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μας που στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αποστολής Άγιος Παΐσιος 2022 με την συμμετοχή εκπαιδευτικών αλλά και άλλων φίλων και ομογενών επισκεπτόμαστε αυτή τη μονή στα πλαίσια της περιοδίας στην Κύπρο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσαρέ και για την προβολή που κάνετε. Είμαι ο Νίκος Σουτόπουλος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου Υπήρου αλλά και επιστοποιημένος συνοδός ξεναγός του θρησκευτικού τουρισμού. Πείτε μας λίγα λόγια, κύριε Σπανέ. Καλημέρα. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1318 μέτρων, συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή της Κοιλάδας της Μαραθάσας, στη Μονή Κύκου. Πρόκειται για μια μονή η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία και διαθέτει μία από τις τρεις εικόνες που αποδίδονται στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα είναι επικαλυμμένη με ασήμι, είναι σε μία θήκη από ταρταρούγα και σεντέφι και βρίσκεται τοποθετημένη μπροστά στο εικονοστάσι. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύπριος ερημίτης Ισαΐας θεράπευσε με θαύμα την κόρη του αυτοκράτορα Αλέξιου του I του Κομνηνού κατά την περίοδο 1081 με 1118 μετά Χριστόν και ως ανταμοιβή ζήτησε την εικόνα και ο αυτοκράτορας, αν και λυπήθηκε στην προοπτική της απώλειας ενός τέτοιου θησαυρού, την έστειλε εδώ, στη Μεγαλόνησο, μαζί με τα χρήματα για την κατασκευή ενός μοναστηριού όπου θα φιλοσόταν η εικόνα. Το μοναστήρι κάηκε αρκετές φορές και δεν έμεινε τίποτα από το αρχικό του κτίσμα. Σήμερα το μοναστήρι παράγει ζυβανία και άλλα ενοπνευματώδη ποτά, ενώ θρησκευτικά πανηγύρια πραγματοποιούνται στις 8 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία γέννησης της Θεοτόκου, και φυσικά και στις 15 Αυγούστου, ημερομηνία της κοίμησης της Θεοτόκου. Υπάρχει ένα μουσείο στους χώρους της Μονής, το οποίο είναι ακριβώς αριστερά μου. Και το μοναστήρι είναι επίσης γνωστό για το γεγονός ότι ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, υπηρέτησε εδώ ως δόκιμος μοναχός. Πείτε μας λίγα λόγια για το ιστορικό της Μονής εδώ στη Ράμονη του Κύκου και για τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1081, οι πιο πολλοί το συγχύζουν με το 1981.
και κοντεύει σχεδόν τα 1000 χρόνια από το χτίσιμο της Μονής. Θεωρείται σταυροπήγιο επειδή όταν γινόταν η καταβολή του Θεμέλιου Λίθου ήρθαν κάποια αντικείμενα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε το 40 μετά Χριστό, μετά που έχουμε κάτω στον κεντρικό ναό, θα το δείτε. Από τον Απόστολο Λουκά λέει η παράδοση ότι όταν την αγιογραφούσε ήταν τόσο το Άγιο Φως από την εικόνα της Παναγίας που την αντανάκλαση του φωτός αγιογραφούσε την εικόνα στη λίμνη και την έκανε δεξιοκρατούσα, όχι αριστεροκρατούσα και η Παναγία του είπε οι άλλες εικόνες που θα γίνουν πρέπει να είναι αριστεροκρατούσες, όχι δεξιοκρατούσες. Εξίσου και η εικόνα της Θεσσαλονίκης είναι δεξιοκρατούσα και η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Όρους, η Παναγία του Άξιωστη, είναι αντίγραφα της Παναγίας της Κυκκότησας, εδώ στο μοναστήρι μας. Το μοναστήρι κάει και τρεις φορές από πυρκαγιά, μόνο η εικόνα σώθηκε και ανακαινίστηκε στην πορεία τον χρόνο. Ο σημερινός ηγούμενος μας, ο Μητροπολίτης Κύχου και Τηλυρίας, ο Νικηφόρος ο Δεύτερος, έχει φτιάξει, όπως βλέπετε, μετά που θα πάρετε πλάνα στο μοναστήρι, με τη σύγχρονη μορφή της Μονής. Το μοναστήρι αριθμεί περίπου 20 πατέρες και συνεχίζουμε τη χιλιόχρονη πορεία μας πνευματικά, θρησκευτικά και κοινωνικά στο μοναστήρι και στην Κύπρο. Έχω ακούσει σε περίοδους ανοβρίας οι μοναχοί ανεβάζαν την εικόνα της Παναγίας πάνω στο θρονί και ερχόταν η βροχή μετά. Μπορείτε να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Η τελευταία φορά έγινε το 1990 με τον Αρχιεπίσκοπο του Κύπρου, τον Χρυσόστομο τον πρώτο και τον σημερινό οικούμενο τον Νικηφόρο. Την πήρανε πάνω, έκαναν λιτανία και μετά από λίγες μέρες έφρεξε στο νησί, επειδή εκείνη τη χρονιά είχαμε μεγάλη ανοβρία. Ό,τι ζητήσεις παίρνεις. Αλλά αυτά είναι, είσαι έτοιμος πνευματικά. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλώς. Είναι λίγο μακρινή. Δεν πειράζει. Με την ψυχή αναπαμένη πηγαίνουμε να συναντήσουμε την Κυκκότησα στο θρονί της, ψηλά στο βουνό, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή. Φαίνονται η διαδρομή όλοι ως το θρονί. Λίγο πέφτας, λίγο που ανεβαίνουμε τώρα να καταγραφεί. Καλημέρα σε όλους. Μέρα του κυρίου Κυριακή. Και αποστολή Παΐσιου, όπως είναι.
Εκπαιδευτική αποστολή Άγιος Παΐσιος, δεύτερη μέρα, επαναλαμβάνω, Κυριακή, 8 Μαΐου 2022. Είχαμε ένα θαυμάσιο πρωινό με τη Θεία Λειτουργία, στη συνέχεια το πρωινό το κυπριακό, το πλούσιο και σε ηλική αλλά και πνευματική τροφή με τον πατέρα Μάξιμο, στη συνέχεια με τον πατέρα Βενέδικτο, την ξενάγηση στο εξαιρετικό μουσείο, το καλύτερο της Κύπρου, το εξαιρετικό μουσείο με τα εξαιρετικά κοιμήλια. Και τώρα παίρνουμε την ανηφόρα προς το Δρομή, όπου βρίσκεται και το παρεκκλήσι που έχει φτιάξει η Μονή, αλλά και ο τάφος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, του πρώτου και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φιλοξενεί λοιπόν αυτός ο χώρος σαν τοποθετητής στην περιοχή, περιοχή της Λυρίας και του Προόδους βεβαίως, το κημητήριο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου και Προέδρου, παραλαμβάνω, της πρώτης Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μακαρίου του Τρίτου. Μαζί μας είναι και ο Χρήστος Κατσαρός από τη Γραφίδα Συνδικής, όπου μας συνοδεύει και παράλληλα καλύπτει δημοσιογραφικά αυτή την αποστολή μας, η οποία θα προβληθεί και μέσα από την ιστοσελίδα του, τη Γραφίδα Συνδικής, και μπορείτε να δείτε όλοι, αλλά και το κανάλι, το καλύτερο κανάλι, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Σερών, τις επιλογές. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Η δεύτερη μέρα, μετά τη Μονή Κύκλου, θα περιλαμβάνει την κάθοδο προς την περιοχή της Λεμεσού, το Μουσείο Παιδείας στη Βάσα Κυλανίου και αργότερα επιστροφή στην Πάφο, όπου θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα και ένα πανέμορφο δείπνο που θα έχουμε στη λέσχη αξιωματικών της Πάφου. Εδώ, σε λίγο μπροστά σε αυτό το πολύ ωραίο άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, μπορούμε και εδώ να βγάλουμε μια φωτογραφία και στη συνέχεια να ανηφορήσουμε μέχρι το θρονί και το παρεκκλήσιο που βλέπετε ακριβώς μπροστά σας. Υπάρχει αριστερά και δεξιά από το άγαλμα, είναι ο ανηφορικός δρόμος, αριστερά θα ανεβούμε και δεξιά θα κατέβουμε στην επιστροφή και πάλι εδώ θα πάρουμε το λεωφορείο. Ευχαριστούμε πάλι και τον φίλο Ελλαδίτη οδηγό μας, τον Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρυσόγωτη. 10 δευτερόλεπτα εκεί. Να πάμε στο σπίτι. Νικό. 10 δευτερόλεπτα. Να πάμε στο μαγαζάκι, λες, να δω. Εδώ έχω κάτω εγώ. Κύριε, πάρτε από κάτω τα κύριε. Πάρτε από κάτω. Να βάλουμε ένα αστείο. Λοιπόν, καθίστε πάλι μπροστά στο άγαλμα, άλλη μια φωτογραφία όλοι. Θέλετε τώρα ή στην επιστροφή, δεν βγάζουμε τώρα, τελειώνουμε. Γιατί μετά θα καταγγέλνει καθένα λιμόνο του. Η θέα είναι πολύ ωραία από εκεί, έτσι. Λοιπόν, όπως θα ανεβαίνουμε αριστερά, είναι γεμάτο ψηφιδωτά. Όπως κατεβαίνουμε. Ο τάφος είναι στην κορυφή. Ακόμα πιο πάνω είναι το παρεκκλήσι. Αυτό που μας είπε ότι έχει και τότε. Δρομή. Τοποθεσία δρομή λέει. Χρόνο. Σουβενίρ έχει και εδώ κάτω. Εδώ θα πάω και εδώ να πάρω. Οπότε να μπω στο... Μπες. Λοιπόν. Yeah.
της Χριστού, του Χριστού γένους, αλλά και από τους ήρωες. Λοιπόν, και θα γνωρίσουμε... Και ξέρετε ότι υπάρχουν φωνές που και αποτρέπουν το χρόνο. Τα νερόνια, όπως... Μπράβο, ναι. Γιατί, μα γιατί, πώς το λένε, σκεπάσαν την ελληνική φιλοσοφία. Γιατί κάψανε βιβλία. Μα και ό,τι, αλλά... ό,τι προχωρήσανε, διαβάζοντας. Α, μπράβο, καλλιεργείο χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Γραμματεία, μπράβο. Κύριε Σωτόπουλε, βρισκόμαστε στο σημείο που οι μοναχοί φέρναν την εικόνα της Παναγίας σε περίοδο ανοβρίας για να κάνουν τη λετανία για να βρέξει στην περιοχή στο Θρονή. Πείτε μας λίγα λόγια για εδώ την περιοχή. Ακριβώς, πολύ σωστά κύριε Κατσαρέ. Εδώ ακριβώς βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά της Παναγίας της Κίκου. Στη συνέχεια βέβαια χτίστηκε, η ομώνυμη μονή από κάτω ακριβώς. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι είναι τοποθεσία 1200 μέτρα, είμαστε πάντα στο όρος Τρόοδος, η τοποθεσία Θρονίου όπως σωστά είπατε, και έχει χτιστεί αυτό το παρεκκλήσι το 1986. Βλέπετε ότι είναι μια διαδρομή με εξέχουσας ομορφιάς σε ένα πανέμορφης ομορφιάς φυσικό τοπίο, δεξιά και αριστερά σε αυτούς τους κίονες είναι ψηφιδωτά Αγίων αγιογραφίες που έχουν διακοσμήσει αυτή τη διαδρομή που από κάτω ξεκινάει, που βρίσκεται εκεί βέβαια και το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και πιο δίπλα ο τάφος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν αυτή ιδρύθηκε το 1960. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αποστολής. Σας ευχαριστώ. Παραδίπλα και το άγαλμα και ο τάφος του πρώτου Προέδρου της Ελεύθερης Κύπρου, του ηρωικού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Έχει κι άλλο σκοπό. Ναι. Δεν το πιστεύω με την μπαταρία τώρα. Επόμενη στάση μας η Βάσα Κυλανίου.
Η κατάφυτη κοιλάδα με το γραφικό χωριό, όπου ο επισκέπτης συναντά τέσσερα μουσεία, ανάμεσά του και το Μουσείο Εκπαίδευσης της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων ΠΟΕΔ. Πρώτη μας στάση στη Βάσα, το κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου, όπου είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της κοινότητας, κύριο Μιχάλη Μοσφίλη. Συγκεκριμένα το Μουσείο Εκπαίδευσης αποτελείται από τέσσερις ενότητες, που θα δούμε μέσα. Είναι σύγχρονο μουσείο. Η πρώτη ενότητα στεγάζεται σε μια εντυπωσιακά, σε μια εντυπωσιακά διακοσμημένη κυκλική αίθουσα. Είναι κυκλική αίθουσα, καλύπτει την ιστορία της Βάσας. Θα δούμε την ιστορία της Βάσας στην αυτή. Μέσα από οθόνες αφής, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις από χωριανούς, προβάλλονται από τηλεοράσεις, φωτογραφίες και άλλα εκθέματα. Μπορεί κανείς να μάθει πολλά για την κοινότητα της Βάσας. Τα επισκέπτης, φεύγοντας από την αίθουσα της Βάσας, συναντά τις πέντε μεγάλες προσωπικότητες της παιδείας που σχετίζονται με το χωριό, τον πρωτοψάλτη Στυλιανόπουλο Μουζιό, τους δασκάλους Χαράλα Παπαδόπουλο, Ελένη Ζαχαριάδου και Ανδρέα Νικολαίδη, καθώς και τον ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Για τον καθένα από αυτούς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο μουσείο. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την ιστορία της παιδείας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ο χώρος αυτός θα δημιουργηθεί με τρόπο που να θυμίζει εκκλησία, παραπέμπτοντας στη συμβολή της εκκλησίας της Κύπρου στην παιδεία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Οπτικοακουστικό υλικό όπως τοικογραφίες, λαμπάδες, ψαλμοδίες και μια οθόνη αφής με σπάνιες φωτογραφίες ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή. Το χώρο τίθεται από τις σελίδες από τα πρώτα βιβλία, τα μαθηματάρια και πληροφορίες για τις ποινές της σχολικής ζωής, της τιμωρίας μας. Η τρίτη ενότητα εξετυλίγει την ιστορία της εκπαίδευσης κατά την Αγγλοκρατία. Μπαίνοντας σε ένα χώρο που θυμίζει το γραφείο παιδείας της αγγλικής αποικιοκρατικής κυβέρνησης, το κλίμα είναι πιο αυστηρό. Οι οθόνες αφής παρουσιάζουν την περιπέτεια της ελληνικής παιδείας κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, καθώς και εικόνες από δημοτικά σχολεία της κατεχόμενης Κύπρου. Ο επισκέπτης εδώ έχει την ευκαιρία να δει από κοντά πώς ήταν τα παλιά σχολικά βιβλία και τα χειροποίητα τετράδια. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στο τελευταίο μέρος του μουσείου, το οποίο ξαναζωντανεύει μια παραδοσιακή τάξη ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου με ξύλινα δρανία, μαύρο πίνακα, τηλέγραφο, αμμοδόχη, ημικύκλια, πινακίδες και άλλα πολλά. Τα παιδιά εδώ έχουν την ευκαιρία να παίξουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα παίξουμε, αλλά κάτι θα γίνεται από αυτό. Με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που έχουν σχέση με τα εκθέματα του μουσείου. Σας περιμένουμε να έρθουν, να έρθετε και να δείτε από κοντά το Μουσείο Εκπαίδευσης στη Βάσα που συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με την ιστορική αλήθεια και την παράδοση. Μόλις φτάσαμε στο χωριό, δεν ξέρω πού μπορούμε να σταθμεύσουμε, μήπως και εδώ θα έπρεπε. Εκεί υπάρχει. Α, εκεί υπάρχει, ωραία. Τώρα. Μόλις φτάσαμε στο χωριό, στην είσοδο, Μουσείο Ζιβανίας, εδώ δεξιά. Εντάξει, εδώ λέει Μουσείο Ζιβανίας, μάλλον αριστερά. Θα προτρέξουμε εδώ μέσα. Ελπίζω να μπορέσουμε να πάμε. Τι να σου πω, δεν πιστεύω ότι θα πάμε στον δρόμο. Στενά το βράδυ. Λοιπόν, σε λίγο θα κατέβουμε. Για να πάμε για το μουσείο. Σιγά σιγά. Λοιπόν. Φτάσαμε καλά, δεν έχουμε θέμα χρόνο. Να πας καλά. Πάλι καλά. Δύσκολο ήταν, δεν κατάφερες. Το λεωφορείο πρέπει να το πάρω να βαθιάρει έξω. Α, ναι.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Μουσείο Εκπαίδευσης, όπου ο δάσκαλος κ. Σωτήρης Παπαδόπουλος έκανε μια καταπληκτική εξενάγηση στο παρελθόν της κυπριακής εκπαίδευσης. Να μου επιτρέψετε πρώτα να σας καλωσορίσω στη Βάση Αγγιλανίου και εδώ στην Κύπρο φυσικά. Δεν ξέρω από ποια μέρη της Ελλάδος... Ήπειρος και Μακεδονία και ένας κριτικός. Συντική και ένας κριτικός. Να μου επιτρέψετε επίσης να αυτοσυστηθώ. Είμαι ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, συνταξιούχος δάσκαλος. Έχω υπηρετήσει από το 2003 και έχω σχέση με τη Βάσα γιατί η σύζυγός μου είναι μαξιώτησα. Έχουμε και εδώ κατοικία, ερχόμαστε εδώ, παντός τα καλοκαίρια. Τώρα που μένετε. Είμαστε εδώ. Τώρα που μένετε. Μένω Λεμεσό και κατάγομαι από ένα γειτονικό χωριό της Λεμεσού, τον Ύψωνα, αν τον... Έξω τη Λεμεσό, και θα πω και κάτι να μην θεωρηθεί ότι είναι εγωιστικό. Κατάγομαι από οικογένεια εκπαιδευτικών. Είμαστε 7 παιδιά, οι 6 είμαστε εκπαιδευτικοί. Αν βάλουμε και τα παιδιά μας που είναι εκπαιδευτικοί κλπ, περίπου είμαστε 15 στην οικογένεια εκπαιδευτική που μπορούμε να κάνουμε και εκπαιδευτικό συνέδριο. Έτσι. Ναι. Ο μικρότερος, ο Βενιαμίν της οικογένειας, ο Αχιλλέας μας, είναι στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθηγητής στο τμήμα χημικών μηχανικών. Έχει χρόνια αρκετά. Μάλιστα, έτσι σαν εισαγωγή. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βάσας Κυλανίου. Αρεναγωγείο. Όλο. Εδώ ήταν όλο το Δημοτικό Σχολείο. Θα πούμε και για το αρεναγωγείο πιο κάτω. Και έχω γράψει και ένα βιβλίο για την δημοτική εκπαίδευση στη Βάσα Κυλανίου και βρήκα στοιχεία από το 1827. Και συνέχισε να λειτουργεί το σχολείο σε διάφορα πρώτα-πρώτα σε διάφορες κατοικίες και μετά φτάνουμε το
1928 ανοικοδομείται το κτίριο που βλέπετε απέναντί σας, που ήταν αρεναγωγείο, μόνο για τα αγόρια. Αργότερα το 1916 ανοικοδομήθηκε το κτίριο που βλέπετε εκεί, που είναι τώρα εστιατόριο, και ήταν το παρθεναγωγείο, τα κορίτσια. Το 1936, με απόφαση της τότε ελληνικής, συγγνώμη, της αποικιοκρατικής κυβέρνησης, ενοποιούνται τα δύο σχολεία και γίνεται το μεικτό δημοτικό σχολείο Βάσας Κυλαδί. Τώρα, γιατί λέγεται Βάσα? Στο χώρο εδώ και πιο πέρα ακόμη, ανατολικά και δυτικά, προ Χριστού, μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, ήρθαν εδώ Αρκάδες. Γι' αυτό και βλέπουμε ονόματα χωριών να έχουμε ακριβώς τα ίδια ονόματα και στην Πελοπόννησο. Η Βάσα προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη Βίσα ή Βασέ, που σημαίνει δασόδης κοιλάδα. Και Βίσα, Βασέ, υπάρχει στην Αρκαδία, μπορεί και συνοικισμός εκεί. Βάσα Φεγαλίας. Μάλιστα, εκεί, και ονομάστηκε Βάσα. Δίπλα μας, πιο κοντά μας, τον Άρσος, υπάρχει στην Πελοπόννησο. Μαλαία, κάτω κόλπος στην Πελοπόννησο εκεί, έχουμε το Μαλλιά. Εδώ πιο κάτω ήταν μειχτό χωριών, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, και το Όμοδος, Μόδιον, παράγεται πάλι, έχει σχέση με την Πελοποννήσου. Έτσι γενικά αυτά για το χωριό. Έχει μια ιστορία το χωριό, μπορώ να πω, πολιτιστική και ιστορική, η Βάσα Κυλανίου. Θα τα πούμε μέσα όμως κατά τη διάρκεια της ξεναγήσης. Μπορούμε να περάσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε, έχουμε ενδιαφέρον. Θέλω μια φωτογραφία εδώ. Εδώ μάλλον, εδώ θα κάνω. Η λειτουργία του σχολείου συνεχίστηκε μέχρι το 1986. Επειδή μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών κάτω από 5, υπάρχει νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα στην Υπουργεία να το κλείσουν, και έγινε το 1986. Τώρα έχει παιδιά στο χωριό. Έχει το χωριό, αλλά να πηγαίνουν στο γειτονικό χωριό, την Πάχνα. Πάνε από εκεί πέρα με λεωφορείο και έρχονται με λεωφορείο. Εγώ βλέπω αυτά εδώ, χωρική ΠΟΕΔ. Μάλιστα, είναι πανκύπρια οργάνωση. Θα τα πούμε, η χωρική ΠΟΕΔ, η κοινότητα της Βάσας, η Ιεράρχη Επισκοπή, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και συνεργατικών ταμιευτήριων Ελλήνων Διδασκάλων, που δεν υπάρχει τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης που έγινε τότε. Να πω μόνο κάτι που πρέπει να το πούμε. Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δασκάλων της Κύπρου, της ΠΟΕΔ. Πανκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων. Και εγώ έτσι το γνώρισα. Ήθελαν να βρουν ένα σχολικό κτίριο να κάνουν ένα μουσείο παιδείας, εκπαίδευσης. Βάλαμε και εμείς λίγο το χεράκι μας, οι φίλοι μας κλπ. Εκεί το Κοινοτικό Συμβούλιο της Βάσας είπε το ναι, το Υπουργείο Παιδείας το ίδιο. Και έτσι προχώρησε, η ΠΟΕΔ έβαλε μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής, αν την γνωρίζετε, γίνονται την κυρία προγράμματα Άννα Μαραγκού, και ξεκίνησε αυτή η εργασία. Γίνονται προγράμματα πολύ ωραία, εκπαιδευτικά προγράμματα ξενάγησης των μαθητών. Είναι ένα σχολείο πρωτότυπο, πρωτοποριακό, διαδραστικό. Διαδραστικό, σύγχρονο. Ισχυρίζομαι εγώ ότι δεν υπάρχει παρόμοιο τούτο. Στην Κύπρο σίγουρα δεν υπάρχει. Η Ελλάδα τώρα προσπαθεί. Η Ελλάδα να δεν γνωρίζω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά είναι πρωτοποριακό σε κάθε περίπτωση. Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ιστορία της Βάσας, στην ευρύτερη ιστορία του τόπου μας. Η δεύτερη ενότητα είναι τα σχολεία μας επί τουρκοκρατίας. Θα τα πούμε εκεί. Μετά η τρίτη ενότητα, τα σχολεία, τα δημοτικά επί Αγγλοκρατίας. Και στο τέλος έχουμε διαμορφώσει μια αίθουσα με μεγάλα θρανία, το λεγόμενο αλληλοδιδακτικό σχολείο. Προχωρούμε. Είναι πολύ ωραία βιωματική μάθηση που θα μας κάνεις από εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι αυτό το μουσείο. Μάλιστα.
Εδώ είπαμε, έχει σχέση με την ιστορία της Βάσας. Βλέπετε πολλές φωτογραφίες σας που μαύρες. Αυτό το μουσείο συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με τις τηλεοράσεις αφής και με την μαγεία που μας προσφέρει η ασπρόμαυρη φωτογραφία και πολλές και διάφορες φωτογραφίες από το σχολείο, από τους κατοίκους κλπ. Εδώ είναι ένας γάμος βασιώτικος το 1963. Εδώ είναι πίσω από το γέροντα με το καρφέλο. Είναι ο παππούς του νυν υπουργού Γεωργίας, του κυρίου Καδί. Ο κύριος Καδής έχει καταγωγή από την Βάσα, από την μεριά της μητέρας του. Πιο πάνω διάφορες φωτογραφίες. Εκεί είναι η οικογένειά μου. Πάνω εκεί στον Άγιο Νεόφυτο, στο μοναστήρι του Αγίου Νεόφυτου στην Πάφο, το καιρό εκείνο. Εδώ είναι αρχαιότητες από την περιοχή της Βάσας. Εδώ η εικόνα, εκείνη η αγιογραφία, η εικόνα είναι ο Όσιος Βαρνάβας, που ήταν τοπικός Άγιος, όπως είπαμε και προηγουμένως, μαζί με τον Άγιον Δίμονα. Προχωρούμε λιγάκι. Εδώ είναι προσωπικότητες που έχουν σχέση με τη Βάσα, όπως ο Χατζηγιαννάκης Μαλλιανής, ο Λαμπριανός Γλούτας, αυτός πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και έκανε εμπόριο το κρασί. Μάλιστα, ο Νεοκλής Ιωαννίδης, ο Αχιλλέας Νικολαίδης και ο Χατζηλογητής Μιχαηλίδης ήταν φοροεισπράκτορας επί Τουρκοκρατίας. Ήταν πλούσιος, είχε αρκετά. Και όταν επρόκειτο να χαλάσουν το παλιό εκκλησάκι του Σιβαρνάμα, έφερε ένσταση και τους είπε να τους κτίσει άλλη εκκλησία σε άλλο μέρος του χωριού, να διατηρηθεί εκείνη η εκκλησία. Δεν τον ακούσα, του κακοφάνηκε να το πούμε έτσι. Πήγε στη Λεμεσό και έκαμε δωρεές σε σχολεία της Λεμεσού. Χατζηλογητής Μιχαηλίδης. Εδώ είναι διάφορες. Βλέπετε εδώ, είναι φωτογραφίες διάφορες. Θέλω να μεγεθύνω μια, θα σας μεγεθύνω μια έτσι σκόπιμα. Εδώ είπε ο φαινόμενος, όταν λοιπόν εδώ υπηρετούσα εδώ το καιρό εκείνο. Από το 1966 μέχρι το 1971, 71 ήμουν εδώ στη Βάσα και μετά πήγα στο μονοδιδάσκαλο εδώ στη Μαλλιά. Εδώ, μια πολύ παλιά φωτογραφία, ήθελα να κάνω αυτή τη φωτογραφία για την μεγεθύνω. Εδώ πάλι, προσέξτε να δείτε πόσον κόσμο είχε η Βάσα. Μια γιορτή της μητέρας. Σαν σήμερα. Ναι, η σύζυγός μου και τα δύο μου παιδιά, δύο κορίτσια. Λοιπόν, εδώ και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζομαι την ιστορία της Βάσας σε διάφορες εποχές. Εδώ να πάμε πίσω, πατάμε και ερχόμαστε. Άλλα έγγραφα, παραδείγματος χάρη αυτά, διάφορα έγγραφα για διάφορα πράγματα. Πάμε πίσω, εφημερίδες της εποχής. Θέλω να το δω, μπορώ να το μεγεθύνω. Προσέξτε, ζητείτε διδασκάλισσα για το Παρθεναγείο του χωρίου βάσης. Αιτήσεις γίνονται προς τον κύριο Αριστόδημο Καπομοδινό, πρόεδρο της εφορίας στο σχολείο. Μπορώ να μεγεθύνω ακόμα κάτι. Εδώ λέει, ζητείτε δημοδιδάσκαλος για τη σχολή της κόμης βάσης, πεπειραμένος με καλά ενδεικτικά και συστατικά, ο μισθός καλός. Απευθυντέω τη συντάξη της αληθείας. Και δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα το καιρό εκείνο, 13 με το παλιό ημερολόγιο, 25 με το νέο, 12 του 1886. Και με αυτόν τον τρόπο μελετούμε την ιστορία πάλι της Βάσας. Και εδώ πάλι το ίδιο, έχει διάφορα έγγραφα, παρόμοια με εκείνα. Εδώ οι εφημερίδες κάτι γράφουν για την εκκλησία της Βάσας. Εδώ, πολλά. Εάν θέλω τώρα, κοιτάξτε τι γράφει αυτή η ανακοίνωση. Οι γυναίκες του χωρίου βάσης ειδούσε ότι η αναγυρωμένη εκκλησία των Βραδίνων αποπερατωθεί, απεφάσισαν και συνέδραμον όλε εκ των ιδίων, στερηθήσε χάριν τούτου περιττών και πολυτελών ετοιμασιών. Απονέμουμε των δίκαιων έπαινων εις τας ευσεβείς ταύτας γυναίκας του χωρίου βάσης.
του ναού η αποπεράτωση άρχεται κατά αυτάς. Μάλιστα. Για να πούμε την αλήθεια, ότι όταν χτιζόταν η εκκλησία αυτή του Ευαγγελισμού, βοήθησαν πράγματι οι γυναίκες, όχι μόνο με τον τρόπο αυτό, αλλά μετέφεραν και, ας πούμε, πέτρες από τον ποταμό της Βασάς ή άλλα υλικά για να αποπερατωθεί ο ναός. Εδώ είναι διάφορες φωτογραφίες, νεολαία της Βάσας, το καιρό εκείνο, κοπέλες της Βάσας, είχε και ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία Συμπάθεια. Το όνομα της ήταν έτσι την ονομάζα, Συμπάθεια. Εδώ είναι από μια εθνική γιορτή και διάφορες φωτογραφίες πάλι από το σχολείο. Το ίδιο μπορείτε να δείτε και πιο πάνω. Εδώ μας θυμίζει κάτι από τη Βάσα. Η Βάσα Κυλανίου ήταν από τα κρασοχώρια, τα κύρια κρασοχώρια της Κύπρου, όπως φυσικά ήταν και το Άρσος, το Όμοδος, το Κυλανί, και μας θυμίζει τα Αμπέλια. Διάφορες αιτίες, να το μην τις αναλύσουμε τώρα, εγκατέλειψαν τα Αμπέλια τους οι βασιώτες, πήγαν στις πόλεις για μια καλύτερη ζωή, για τα παιδιά τους, φροντιστήρια κλπ. Και μας θυμίζει τη Βάσα ως αμπελοχώρη. Απέναντι σας τώρα είναι... Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εντάξει, γίνεται. Προχωρούμε. Εδώ εκκλησία έχει ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού, έγγραφα και φωτογραφίες από την εκκλησία της Βάσας. Διάφορα πάλι έγγραφα από την εκκλησία της Βάσας, αποδείξεις. Ακόμα και Τουρκοκύπροι από το γειτονικό χωριό Μαλλιά βοήθησαν στην ανέγερση του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού. Και εδώ είναι διάφορα ειδικά ή τα μεροκάματα που έρνουν, πόσα επήραν και τυπά εκεί, το σταυρό εκείνο, σημαίνει ένα μεροκάματο, δύο μεροκάματα και ούτω καθεξής. Αποδείξεις της εποχής εκείνης, τα έχουμε όλα φυλαγμένα για την ιστορία. Μια γυναίκα και ένας δάσκαλος. Ναι, θα σας πω. Ναι. Εκεί είναι ο μακαριστός Χαράλαμπος Παπαδόπουλος η πρώτη εικόνα. Όχι, η πρώτη εικόνα είναι λίγο του... Ανοίξτε. Λίγο πίσω μας. Παρακαλώ, να πάμε από την... Συγγνώμη, από την πρώτη. Εκείνος αξίζει τον κόπο γιατί γνωρίζουν και οι Ελλαδίτες. Είναι ο Στυλιανός Χουρμούζιος, ο μεγάλος δάσκαλος της βυζαντινής τέχνης, πολυγραφότατος, έγραψε πολλά βιβλία για τη βυζαντινή μουσική. Ξέρετε και μία εφημερίδα στη Λεμεσόν, όταν βρισκόταν εκεί, Σάρπινγκς ονομαζόταν, και συνέχισαν την έκδοση της εφημερίδας αυτής με άλλη ονομασία, η κληρονομή του, τα παιδιά του. Εδώ είναι ο Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, είναι ο δάσκαλος που έκαμε τα εγγένεια του αρεναγωγείου, αυτού του κτηρίου. Και εγώ βρήκα, ανακάλυψα την ομιλία που έκαμε την ημέρα εκείνη. Έγραψα ένα βιβλίο, όπως είπα και προηγουμένως, η εκπαίδευση στη Βάσα Κυλιανίου. Την βρήκα σε μια εφημερίδα και ξεκινά ως εξής. Λόγος εκφωνηθής υπό του διδασκάλου κυρίου Χαράλαμπου Παπαδοπούλου επί της εγγενής του νεοδμήτου αρεναγωγείου Βάσης. Και βρήκα την ομιλία και την έχω στο βιβλίο εκείνο. Μετά, η Ελένη Θουκυρίδου ήταν από κάποιο χωριό βόρεια της Βάσας, στην Άλωνα, στην Πιτσιλιά, να το πούμε έτσι την περιοχή, και παντρεύτηκε με έναν βασιώτη και ήταν πολύ δραστήρια δασκάλα μέσα στο χωριό. Είχε πολύ δράση, είχε και θρησκευτικό σύλλογο για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις γυναίκες. Εδώ είναι ο διαλεκτικός μας ποιητής εδώ στην Κύπρο, ο Δημήτρης Ολιπέρτης, που έγραψε ποιήση στα κυπριακή διάλεκτο, όπως εκεί υπάρχει η Γιαλουρού. Και άλλα πολλά ποιήματα έγραψε ο Δημήτρης Ολιπέρτης. Εδώ είναι και κατοικούσε εδώ στη Βάσα ο Δημήτρης, γιατί είχε συγγενείς και υπάρχει και το σπίτι του όπου έμενε εδώ στη Βάσα. Έχει εγκαταλειφθεί, αλλά υπάρχει. Ο Δημήτρης Ολιπέρτης λοιπόν, αυτός ο διαλεκτικός μας ποιητής. Εδώ είναι η μαγκούρα του, την οποία έπαιρνε κάθε πρωί και έκαμε έναν περίπατο εδώ στην περιοχή της Βάσας, και αυτή εδώ είναι η πραγματική μαγκούρα και την έχουμε διασώσει. Και πολύ όμορφη. Μάλιστα. Προχωρούμε. Μπαίνουμε τώρα στην άλλη ενότητα, την δεύτερη. Τα σχολεία, τα δημοτικά μας σχολεία, η εκπαίδευση δημοτική επί Τουρκοκρατίας. Να θυμίσω το κρυφό σχολείο.
που γνωρίζουμε όλοι. Εδώ βλέπετε πού υπήρχαν σχολεία εδώ στην Κύπρο, στην εδώ Λευκοσία. Ξέρουμε ότι είναι με ωμέγα. Ναι, εδώ το γράφει με ωμέγα, αλλά εμείς το γράφουμε με ωμέγα. Εδώ λέει η Βάσα είχε το όμοδο, η Πάχνα, ένα άλλο χωριό και διάφορα άλλα χωριά, ο αριθμός παιδιών, κάπου σε άλλον έγγραφο γράφει και τον, το, εδώ πόσα λεφτά έπαιρνε ο δάσκαλος, 3.000 γρόσια λίγα και διάφορα άλλα έγγραφα. Εκείνη η φωτογραφία είναι από τον Καλοπαναγιώτη και μας παρουσιάζει, ας το πούμε, ένα κρυφό σχολείο, ο δάσκαλος, ο παπάς δάσκαλος. Εδώ μια μαρτυρία για υπαίθρια διδασκαλία που έγινε το 1785 και μπορούσε ο δάσκαλος να πάρει τα παιδιά να του κάνουν και κάποια εργασία στο χωράφι και να τους κάνουν και εκεί μαθήματα στην Ήπεθρο. Εδώ είναι ένα ποιηματάκι που μαθαίνουν τα παιδιά όταν έρχονταν στο σχολείο, την πρώτη πρόταξη, από το Α μέχρι το Ω. Αρχή του κόσμου, βασιλεύει Μαριά, γάρ γεννάται ο Κύριος και τελειώνει με το «Ο Χριστός Ανέστης». Μάλιστα. Και διάφορα άλλα, το αλφαβητάριο που ήρθε μετά. Εδώ, εδώ είναι τα ονόματα των διδασκάλων που ήταν εδώ στην... αρκετοί διδάσκαλοι και διδασκάλισσες ήταν εδώ στην Κύπρο. Και έκανα μαθήματα στα δημοτικά σχολεία και αργότερα. Επίσης εμείς θυμόμαστε λαβίτες δασκάλους στο γυμνάσιο φυσικά, που θα τα πούμε όμως στην άλλη ενότητα τι έγινε. Εδώ από ό,τι βλέπετε είναι μια αναπαράσταση του παρεκκλησιού που έχει βάσα έξω από το χωριό που φεύγεται, του Αγίου Γεωργίου, και είναι μια αναπαράσταση. Το εκκλησάκι γενικήνων έχει πολύ παλιές αγιογραφίες και τελευταία το τμήμα αναρχαιοτήτων τις συντήρησε για να διατηρηθούν. Και μπαίνουμε στην επόμενη Ελλάδα, τα σχολεία μας επί Αγγλοκρατίας. Λοιπόν, εκεί είναι τα πρώτα βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο, γεωγραφία, αριθμητική, μαθηματικά που λέμε, και διάφορα άλλα βιβλία, ιστορία κλπ. Έχει εκεί τη Βασίλισσα της Αγγλίας και τον Βασιλιά, γιατί είναι επί εποχής των Άγγλων. Δυστυχώς οι Άγγλοι προσπάθησαν να χειραγωγήσουν τη δημοτική εκπαίδευση και αν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες. Πήραν διάφορα μέτρα. Όταν έγινε η εξέγερση στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 1931, τα λεγόμενα Οκτωβριανά, πήραν μέτρα πολύ απαισία. Παραδείγματος χάρη, το 1932 απαγόρευσαν να ακούγεται στα δημοτικά σχολεία ο εθνικός μας ύμνος. Το 1935 απαγόρευσαν να διδάσκεται η ελληνική ιστορία στα δημοτικά μας σχολεία για να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες. Και το 1937 στην εποχή εκείνη οι δάσκαλοι τέλειωναν τα λεγόμενα ιεροδιδασκαλία, ένα ιεροδιδασκαλείο υπήρχε στη Λάρνακα. Και τότε οι Άγγλοι ίδρυσαν διδασκαλείο για τους δασκάλους, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και τους εδίδασκαν στην αγγλική γλώσσα, στην περιοχή Μόρφου. Από εδώ θα διαβάσετε και θα δείτε διάφορες αποφάσεις που παίρναν οι Άγγλοι με τέτοιον τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι είμαστε Έλληνες. Από πότε ξεκίνησε η Αγγλοκρατία? Το 1878. Και προηγουμένως ήταν η Τουρκοκρατία.
Ναι, εδώ γράφει το. Κυβερνητικά μέτρα νομοσχέδια για τη σκλήρινση της τάσης των άντρων. Μάλιστα. Έκανα μεγάλα κακά οι άντρες στην Κύπρο, να δούμε την αλήθεια. Και μετέπειτα. Και ύστερα. Όταν φτάσαμε στον αγώνα της ΕΟΚΑ, ακόμα χειρότερα στα σχολεία. Όταν σε ένα δημοτικό σχολείο ήταν ανεκτημένη η ελληνική σημαία, έπρεπε να κλείσει. Αν δεν γινόταν υποστολή της ελληνικής σημαίας, ποιος θα πάει να την κάνει, κανένας, το σχολείο μπορούσε να παραμείνει κλειστό για ένα χρόνο. Όπως έγινε και εδώ στη Βάση, όπως έγινε και στο χωριό μου και σε διάφορα τα χωριά. Εδώ είναι βιβλία, όπως βλέπετε, που έρχονταν από την Ελλάδα, το αναγνωστικό και διάφορα άλλα αυτά. Το περιοδικό «Η ζωή του παιδιού» κυκλοφορούσαν αυτές στο δημοτικά σχολεία. Και φυσικά τώρα έχουν γίνει αλλαγές, αρκετές αλλαγές, όμως παραμένουν για την ιστορία. Και τώρα ερχόμαστε σε μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα αλληλουργιαστικού σχολείου. Εδώ είναι το ιστορικό του διδασκαλικού συνδικαλισμού που σήμερα ονομάζεται ΠΟΕΔΑ. Η Παγκύπρια Διδασκαλική Οργάνωση Εθνικών Δασκάλων. Μάλιστα. Και προχωρούμε, δηλαδή αν θέλετε να καθίσετε, επιτρέπετε. Δηλαδή, μπορεί να κάνω λόγο για την προηγούμενη μαθητή. Ναι, ναι, εγώ. Θα με τιμωρήσει τώρα ο βάσκαλος εκείνης επιχειρήσης. Καθίστε. Εδώ είναι μια αίθουσα. Καθίστε όλοι. Καθίστε, καθίστε. Έχω τον χρόνο. Θα πούμε εδώ αρκετά πράγματα. Με την ευκαιρία να θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει διορισμένη δασκάλα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και κάνουν εκδρομές στα σχολεία της Κύπρου. Έρχονται εδώ, τους ξαναγεί η δασκάλα. Είναι κριτικά προγράμματα. Ναι, και ένα παιχνίδι μαζί μου με διάφορες ερωτήσεις από το περιεχόμενο του μουσείου και υπάρχει ενδιαφέρον. Κάτσε λίγο. Είπαμε ότι είναι μια αίθουσα του λεγόμενου αλληλοδιακτικού σχολείου. Τι ήταν το αλληλοδιακτικό σχολείο? Ήταν μια μέθοδο που ξεκίνησε από την Αγγλία, πήγε στις χώρες της Ευρώπης, έφτασε στην Ελλάδα και μετά έφτασε και στην Κύπρο. Δηλαδή ένας δάσκαλος που ήταν εδώ στην λεγόμενη διδασκαλοκαθέδρα, εδώ, επιτηρούσε τους μαθητές, όμως είχε και τους βοηθούς του, τους πρωτόσχολους, έτσι ονομαζόταν, που τον βοηθούσαν. Δηλαδή ένας δάσκαλος μπορούσε να κάνει μάθημα σε 40-50 παιδιά. Μπροστά από κάθε θρανίο υπήρχαν οι λεγόμενοι αμμοδόχοι. Εδώ, βρεγμένοι άμμος, τα παιδάκια που ερχόντουσαν για πρώτη φορά στο σχολείο έγραφαν με το δάχτυλο, μιλούν μια εποχή που δεν έχουν ούτε μολύβι, ούτε τετράγια, ούτε χριστήρια. Με το δάχτυλο έγραφαν είτε γράμματα, είτε αριθμούς. Σε κάθε θρανίο υπήρχε ένας δείχτης, το λεγόμενο τηλέγραφος ή τηλεγράφος, και αν ήταν γυρισμένος προς το γάμμα, εμείς η ομάδα γράφουμε. Αν γύριζε προς τον Δέλτα, εμείς είμαστε έτοιμοι για διόρθωση. Και τότε κατέβαινε ο δάσκαλος από την διασκαλοκαθέδρα και τους διόρθωνε. Οι πρωτόσχολοι, είπαμε, βοηθούσαν τον δάσκαλο στο διδακτικό του έργο και στην πειθαρχία και σε διάφορα τα πράγματα. Έπαιρνε την ομάδα ο πρωτόσχολος, την έβαζε να σταθεί εδώ γύρω από το δίδωμα. Και εδώ είχε διάφορες φωτογραφίες του, σε νεότερες, και τους έκανε μάθημα αναγωγικότητες. Όταν τελείωνε με αυτήν την ομάδα, καθόντουσαν τα παιδιά και έπαιρνε η δεύτερη ομάδα, η τρίτη ομάδα και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε το λεγόμενο αντιδιδακτικό σχολείο. Τώρα, θα δείξουμε κάτι εδώ σε αυτήν την γωνία. Εδώ είναι το ποινολόγιο. Καταργήθηκε αργότερα. Έγραφε ο διευθυντής του σχολείου ή ο δάσκαλος το όνομα του παιδιού, ο οποίος έκανε ένα σοβαρό παράπτωμα. Το όνομα και τι έκαμε και τι τιμωρία του έβασε. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε... Ναι, ναι, ευχαριστώ. Περιμένετε, να δω τι
Τη Βέργα. Φυλάξανε. Δεν το έδινε. Μπορείς να τιμωρήσει με τη Βέργα. Α, είναι η ήταν πιο μικρή. Με τη Βέργα. Είτε στο χέρι. Έτσι. Ή πίσω, γύρισε πίσω. Εκεί. Στου φωτούς. Εντάξει. Και τον έγραφε στο ποινολόγιο. Και γράφει εδώ το ποινολόγιο. Τέσσερις ραβδισμοί επί το γλουτό. Ή πέντε ραβδισμοί επί των Παναμών. Υπήρχαν και άλλες τιμωρίες, όπως αυτή η πέτρα. Γύρισε στη γωνιά, βλέπετε τη γωνιά, ψήλωσε τα χέρια πάνω για την πέτρα έτσι. Και το πήγαινε εκεί, η τιμωρία αυτή ήταν ανάλογη με τη σοβαρότητα της πράξης που έκαμε να παθαίνεις. Πού είναι καλό για το κούδο? Τώρα, σιγά σιγά. Αφήστε την τιμωρία, γονατίστε εκεί, κύριε. Το γονάτισμα σε πετρίτσες ή σε σπόρους. Και έμενε εκεί πάλι ανάλογα με τη σοβαρότητα που είπαμε του παρακτώματος. Άλλη τιμωρία ήταν. Να το υπάρχει, βάλτε την στο δεμόσταν περιπέραιο. Κρατήστε την. Το ξέρετε, τι είναι εδώ, τι είναι αυτό. Όχι, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εδώ τον έβγαζαν έξω στην αυλή και τον έκαναν περιφορά γύρω από το κτίριο του σχολείου και όχι μόνο. Μπορούσαν να τον πάρουν κάτω στα καφενεία και οι άλλοι μαθητές ήταν από τον περιγελούσαν τον κοροϊδό. Αυτό είναι από φόδι. Ήταν μια τιμωρία που γινόταν και της εποχής του Βυζαντίου. Μάλιστα. Αυτή είναι ο στόνα από σε αγώνα από δύο. Άλλη τιμωρία ήταν η Χερμανία εδώ, αυτή. Εδώ έδαινε ο δάσκαλος τα πόδια του φταίχτη από κάτω και ένας άλλος, ο δάσκαλος μάλλον, με τη βίτσα, που είναι τη βίτσα, δεν είναι εδώ, τον εκτυπούσε στο πέρμα του παλιού. Είναι πολύ οδυνηρό να το χτυπήσεις χωρίς παπούτσι. Χωρίς παπούτσι. Ναι, βέβαια, χωρίς παπούτσι. Ξεπόλυ και την εποχή μου ήταν ξεπόλυ. Βέβαια, ήταν πολύ απέσια την πορεία αυτή. Αυτή την πορεία την έκαναν και οι άλλοι στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Ήταν οδυνηροί και τους εκτυπούσαν κάτω στο πέρμα του παλιού. Και εδώ στην Πάσαν έτυχε να έχουμε, δεν το είδα σε άλλο σχολείο, τη λεγόμενη κολάνα. Ένα κολάνι, ζώνη, περίπου 60 εκατοστά, πλάτος 5-6 εκατοστά και αντί να χρησιμοποιεί ο δάσκαλος τη βίτσα, χρησιμοποιούσε την κολάνα στο χέρι ή πίσω στους βουδούς. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Πάρα πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ήταν θαυμάσιο. Ακόμα και εγώ που έχω ξαναδεί, μου άρεσε πολύ ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία απλή ερώτηση. Μάλιστα. Στην ακμή της Βάσας, πόσο ήταν, πώς ήταν η κάτοικη εδώ? Μάλιστα, να πούμε. Το 1000 την έκανα και μελέτη που έγραψα το βιβλίο. Έχω έναν κατάλογο του κατοίκων κατά χρονολογία. Το 1946 η Βάσα είχε 871 κατοίκους. Μετά έρχεσαι η Κατιούσα. Μετά έφευγαν οι αστιφιλία κλπ. Και φτάσαμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, το 1986 έκλεισε το Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των κατοίκων μειωνόταν. Και σήμερα έχουμε γύρω στους 150 με 160 κατοίκους. Οι περισσότεροι, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, συνταξιούχοι. Αυτή ήταν η ιστορία της Βάσας. Παρ' όλα αυτά και σήμερα με αυτό το μουσείο αναδεικνύει τη Βάσα. Αναδεικνύεται βέβαια. Έχει σημασία. Και μαζί με το κρασί και τα πικρά. Και προσπαθήσαμε να τα καταγράψουμε κάτω. Επαναλαμβάνω, έχω γράψει εγώ ένα βιβλίο. Επίσης τελευταία έχω γράψει σε συνεννόηση με ένα παξιό διθυολόγο, τον Δημήτρη τον Καρπαλή. Ακόμα ένα βιβλίο. Η Βάσα ταξίδι στον χρόνο.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. 400 σελίδες περίπου. Και αυτά όλα που σας είπα, είτε με τα έγγραφα είτε αυτά, όλα περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο και έχει περίπου 300 φωτογραφίες. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Έχω κι άλλη ερώτηση. Βεβαίως. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όλους. Πες την. Ποιος πει. Ναι, κάντε. Εγώ είμαι από την Βόρεια Ήπειρος. Μάλιστα. Ρωτάω τον κόσμο εδώ. Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι και εδώ στο σχολείο είναι δεύτερη φορά που έρχομαι. Και μου κάνει εντύπωση που δεν ξέρει κανείς τίποτα για μας. Καλά πολιτικά έτσι δηλαδή. Εγώ γνωρίζω καλά πώς είναι η κατάσταση. Όπως γνωρίζετε στα δημοτικά σχολεία και στη γυμνάσια Λύκεια διδάσκεται η ελληνική ιστορία, αλλά λεπτομέρειες όπως αυτές που λέμε τώρα δεν διδάσκονται. Οπότε δεν ξέρουμε που υπάρχει ο γενισμός ακόμα. Γνωρίζαμε ότι έχει ο γενισμός αντίμονο Βόρεια Σύμπερος κλπ. Κλπ. Μικρασιατική καταστροφή, όπως οι δύο κλπ. Να πω ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω αν είναι δασκάλος που είναι εδώ πέρα και λένε γιατί οι Κύπροι μιλάνε ελληνικά. Την Ελληνική Επανάσταση, την αρχή 1821, ξέχασα να σας πω ότι είχε έναν κατάλογο, έναν κατάλογο από 33 ονόματα βασιλωδών που πήραν μέρος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πολέμησαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και υπάρχουν τα ονόματα σου. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα. Αν δεν ρώτησα, δεν ρώτησα. Εάν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση ανάδειξης είτε του χωριού είτε συνολικά της περιοχής στο πλαίσιο του υνοτουρισμού, μιας και βρισκόμαστε εντός κρασοχωρίων, έτσι. Ναι. Υφίσταται κάτι τέτοιο, αν όχι στο δυνητικό μέλλον. Κοίταξε να δείτε, η κυβέρνηση έχει διάφορα προγράμματα και κάποιες επιχορηγήσεις προσφέρει ή έχουμε ενοποιία, τους βοηθάει. Ή ένας θέλει να φυτέψει έναν αμπελόνα. Υπάρχουν υλικά που έχουν μπορεί να τους βοηθήσει και είτε αν κατοικήσει να γίνει μόνιμος κάτοικος στη βάση Αγγιλανίου, επίσης θα τον βοηθήσει να αγοράσει κατοικία ή να χτίσει κατοικία. Αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα όταν βλέπω Ελλαδίδες συναδελφούς να έρχονται εδώ. Μακάρι να έρθουν και περισσότερο. Συγκινούμε ιδιαίτερα, ξέρετε, για λόγους εθνικούς. Το φαίνεται, ευχαριστούμε. Εδώ υπάρχει το βιβλίο Αλέξανδρο. Είχε ένα το πιο παλιό βιβλίο του Αλέξανδρου. Εντυπώσεων. Εντυπώσεων, να γράψουμε τίποτα θέλετε. Ναι. Μπορεί να γράψει εδώ. Εδώ έχει μια κάποια ήρθα, η Μύρια Βασιλείου. Καλά, Βασιλείου, ήταν η πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Τώρα που είπαμε να προγραμματάσουμε εδώ. Μύρια Βασιλείου, πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Ναι, μπορείτε να γράψετε κι εσείς. Κάποτε ήρθε το πριν χρόνια, ήρθε ο... Εδώ, κρατήστε εδώ. Έλα, Γιώργο, πες κάπου εδώ, έλα εδώ. Έλα, στην πρόεδρος, μπροστά. Έλα, πάμε. Κρύβεις. Κρύβεις το δάσκαλο. Σιγά σιγά αναχωρούμε για Πάφο και φτάνουμε στην πέτρα του Ρωμιού, το βράχο που γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη. Μεγάλη ιστορία της πέτρας του Ρωμιού ή βράχος της Αφροδίτης. Εδώ κατά τη μυθολογία, σε αυτή την τραχιά πέτρα, γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη. Κατά άλλους ο βράχος είναι το αποτύπωμα του χαμένου αντρισμού του ουρανού που ευνουχίστηκε από το γιο του Κρόνου κατά εντολή της Γαίας. Αυτόν τον ίδιο βράχο και ένα διπλανό γνωστό με το όνομα ο βράχος των Σαρακινών θέλει η παράδοση να τους έχει σηκώσει από το Τρόοδος και να τους έχει ρίξει ο διγενής ακρίτας στα πρία των Σαρακινών για να σώσει την Κύπρο.
Πανί, βρισκόμαστε στο χώρο της πέτρας του Ρωμιού που σύμφωνα με τη μυθολογία εδώ γεννήθηκε η Αφροδίτη. Πείτε μας για λόγια, τι γνωρίζετε? Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε κύριε Κατσάρε, εδώ βρισκόμαστε στην πρώτη εκδοχή γέννησης της θεάς Αφροδίτης και μάλιστα την πιο γνωστή, η δεύτερη Ηρίς των Παρόδων είναι το νησί των Κυθύρων. Βρισκόμαστε στην εποχή των Τιτάνων, όπου ο νεαρότερος γιος του ουρανού, ο Κρόνος, ακροτηριάζει με ένα δρεπάνι τα γενετικά όργανα του πατέρα του, έτσι ώστε να πάρει αυτός με τη σειρά του την εξουσία του σύμπαντος. Και η ανάμιξη του αίματος και των γενετικών οργάνων με την θάλασσα έχει ως αποτέλεσμα την ανάδυση της ομορφότερης θεάς που ανήκει φυσικά στο 12ο του Ολύμπου και δεν είναι άλλη από την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη αυτή είναι γνωστή και ως ουρανή Αφροδίτη και με βάση αυτά τα οποία ελέγχθησαν, είναι ευκόλως κατανοητό ότι πρόκειται για μία θεά η οποία δεν έχει μητέρα. Εκπορεύεται μόνο από αρσενικό, δηλαδή τον ουρανό,
Είναι μια θεά η οποία λάτρευε το συγκεκριμένο νησί. Η λατρεία της είναι επικεντρωμένη εδώ, όχι μόνο, αλλά κυρίως εδώ. Είναι γνωστή φυσικά με την επωνυμία Κύπριδα, εξαιτίας αυτής της εκδοχής του μύθου που προαναφέραμε. Και πρόκειται για τη θέα της ομορφιάς, της αγάπης και του έρωτα, μιας δύναμης η οποία στην ουσία διακρίνει όλο τον κόσμο, οποιαδήποτε μορφή της ύλης, εκτός από τρεις θεές, την Άρτεμη, την Εστία και την θεά Αθηνά. Μετά τα όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε, ανεβαίνουμε και πάλι στο λεωφορείο μας για την πόλη της Πάφου, σε μια καταπληκτική περιήγηση για να καταλήξουμε στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Πάφου, όπου το δείπνο μας επιφύλασε πολλές και όμορφες εκπλήξεις που μας συγκίνησαν. Σε λίγο φτάνουμε λοιπόν στο ξενοδοχείο. Μέχρι τις 7.30 τουλάχιστον έχουμε ελεύθερο χρόνο, δηλαδή όποιος θέλει να κάνει βόλτα στην
κλείνοντα όμω από την βραδιά μα εδώ πέρα, αφού ευχαριστήσουμε τη Λέσχη, φώναξε την κοπηλή. Παραλίγο θα φόρταν και ένα φίλο του, ο Μάριο, από τον Λιβάπ. Τελικά δεν θα πειράζει. Δεν πειράζει. Ήρθε στη θέση των εκπροσώπων, α πούμε, τη ΠΑΦΟ, η Μύρια, που είναι φίλη τη εδώ και χρόνια τη. Του κύριου Κότα και τη Ευγενία. Λοιπόν, και σαν εκπρόσωπο του Δήμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Λέσχη Αξιωματικών και τον κύριο Μιχάλη που αφουσιάζει τη στιγμή αλλά και οτιδήποτε μπορούσε στην παραγγελία μα. Ευχαριστούμε και τη Μαρίνα, φρόντισε, ευχαριστούμε και τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και τη Μίλια, αλλά και σίγουρα και την. Και την Μαρετή, που την ξέρετε όλοι, αλλά και όλους σας που παρευρήκατε εδώ πέρα. Είναι, ας πούμε, σαν μια πρώτη επίσημη ή μη επίσημη, ας το πούμε, τελετή, βραδιά λήξης στην ΠΑΦΟ ή στη Δυτική, αν θέλετε, Κύπρο, γιατί θα κάνουμε και άλλη μια πιο επίσημη ακόμα στην Αγία Νάπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Θα κεραστούμε τώρα σε λίγο. Εντάξει, θα υπάρχει ένα μικρό ποσό συμμετοχή στο τελικό λογαριασμό. Θα είναι μικρός αυτός, μην ανησυχείτε. Από εκεί και πέρα θα έχουμε ελεύθερη βραδιά, έτσι, ο καθένας έτσι, εντάξει, γύρω στα μεσάνυχτα, γυρίστε με εξαιρέσεις ίσως, γιατί το πρωί 7 με 8, τα αργότερα 8, 8 και 4 θα αναχωρήσουμε. Για να πάμε να δούμε. Έχει άλλες διαθέσεις. Εντάξει, ό,τι διαθέσεις, εντάξει, αφήνουμε ελεύθερο τον καθένα, ό,τι εντάξει. Τίποτα άλλο, σας ευχαριστούμε, θα σας κεράσουμε τώρα. Δραστηριοτήτων συνέχεια με μια περιήγηση στην νεκτερινή ΠΑΦΟ, που προσκαλεί τον τουρίστα σε μια χαλαρή βόλτα για ποτάκι και διασκέδαση. Η ημέρα τελείωσε με την άφηξή μας στο ξενοδοχείο Basilica Holiday Resort για ξεκούραση και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα.